Στριασμό. Αλλά κυρίως λειτουργία. Ακούστε. Γιατί αυτή έγινε με την νομοθέτηση Βόρειας. Η κατάσκηση έγινε κατά του νομικού προσώπου νομικού ιδιωτικού δικαίου με την οποία Ρίκος Δινάν και νοφιλές ίδρυμα Ρίκος Δινάν. Έτσι ήταν, αυτή είναι την υπονημία. Έτσι βγήκε στον πληστηριασμό. Τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή που βγήκαν στον πληστηριασμό ανήκανε στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μπράβο. Άρα λοιπόν. Το οποίο δεν ήταν ιδιωτική κλινική. Ό,τι είναι υπονημία. Ήταν κοινοφελές. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Κοινοφελές ίδρυμα, βεβαίως. Ίδρυμα. Ναι. Κάποιος που δεν είναι μεμοιημένος. Κάποιος που δεν ξέρει. Όφιλε όμως το πρωτόκολλο. Το αντικείμενο. Κοιτάξτε λίγο. Το πρωτόκολλο συνεργασίας που έγινε το 2014 μεταξύ της τράπεζας. Δεν τα γνωρίζω. Ακούστε με λίγο. Σας ακούω προσοχή, αλλά δεν τα γνωρίζω. Του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΕΝ με ρήθρα εμπιστευτικότητας δεν το ήξεραν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Άρα, όταν ανακοινώνετε εσείς τον πληστηριασμό και όταν γίνεται ο πληστηριασμός, κάποιος μη μεμοιημένος θα μπορούσε να παρεμβεί στην αγορά. Όπως ήταν όμως δημοσιευμένο και όπως ήταν ο πληστηριασμός. Αν αλλάξανε με πολιτικές αποφάσεις κάτι, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να σχολιάσω πολιτικά πρόσωπα. Ειλικρινά σου μιλώ. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν βγήκε στο πληστηριασμό σαν ιδιωτική κλινική, βγήκε σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ωραία. Η Τράπεζα Πυραιός ξέρει ότι από το πληστηριασμό τα 60 εκατομμύρια ευρώ θα περιέρχονταν σε αυτήν. Είχε δώσει ήδη μόνο 18,5 εκατομμύρια για να πάρει το δάνειο. Πώς το ήξερε αυτό, δεν ήξερε. Να πάρει το δάνειο. Ορίστε. Πώς το γνώριζε. Ήταν ανακοινωθήσα. Η επιταχθήσα απέτηση. Αλλά αν υπήρχαν όμως δανειστές που είχαν προνόμιο άλλο, πιο μπροστά. Σας θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο για να καταλάβετε ποια είναι. Δεν είμαι τόσο πολύ, αλλά πας τόσο δεν θέτω ότι είναι μια απλή λογική. Είσαστε πάρα πολύ έξυπνος για να ξέρετε. Αν ο μοναδικός που θα μπορούσε να κάνει την προσφορά στις 24 Σεπτεμβρίου του 2014 θα ήταν ο κύριος Σάλλας και η Τράπεζα Πυραιός. Αλλά πέστε μου λίγο και κάτι άλλο. Εκείνο το χρονικό διάστημα, εσείς που κάνατε την αποτίμηση, ποιο ήταν το ύψος των οφειλών σε πιστωτές, σε ασφαλιστικά ταμεία, ποιες ήταν οι οφειλές συνολικά του? Έχω πάρει πιστοποιητικό βάρον. Όπως προβλέπεται πάλι από τον νόμο, από το υποθεκοφυλακείο Αθηνών απογράφηκε η κατάσκηση. Η κατάσκηση των ακινήτων. Γιατί το υποθεκοφυλακείο τα ακίνητα δεν έχει τα κινητά. Το ενοχυροφυλακείο δεν είχε βάρος. Οι οφειλές επιστωτές εκείνο το χρονικό διάστημα που κάνατε την ανακοίνωση του αναγκαστικού πληστηριασμού, σε τι ύψος ανέρχονται? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Δεν το ξέρετε? Όχι. Από πού να το γνωρίσω? Εγώ πήρα το επιστωτικό βάρον από το υποθεκοφυλακείο Αθηνών και λέω. Είναι τιμία ότι σύμφωνα με το πιστοτικό του υποθεκοφυλακείου Αθηνών, επί των πιο πάνω περιγραφημένων και κανονικά κατασκευών ακινήτων, υφίσταται τα παρακάτω βάρη. Πρώτο, προσημείωση υποθήκη υπέρ και κατά για ποσό τόσο. Προσημείωση και τέλειο. Ό,τι είναι. Ό,τι λέει το πιστοποιητικό. Αντιγραφή έκανα. Κάνω. Όχι, έτσι κάνουν όλοι οι συνάδελφοι και εγώ. Λοιπόν, και σε αυτού επιδίδω και αντίγραφο τη περίληψη. Προβλέπεται από τον νόμο να λάβω γνώση. Γιατί είναι. Συγγνώμη, άλλο πράγμα ρωτήθηκε τώρα. Μην πλατιάζουμε. Ξέρετε, τη ρώτησε, κύριε Στάνιφε. Αν εγγράφονται, ξέρετε, μια αντίκεια παρατήρηση. Οι απαιτήσεις των πιστωτών δεν εγγράφονται πουθενά. Αν κάνουν προσημείωση, το αποθηκοφυλακείο. Μα είπα, συγγνώμη, αφού δεν έχετε. Αν έχει βάρος, μάλιστα. Άμα δεν έχει βάρος. Άμα μια εμπορική συναλλαγή γράφεται πουθενά. Αυτή είναι αναγκαία διευκρίνηση. Όχι, αυτό. Άρα, είπα. Δεν καλύπτει. Ναι, βέβαια, δεν καλύπτει όμως. Δεν καλύπτει όμως την πραγματική κατάσταση. Είναι ένα ελάττωμα, νομίζω εγώ, της εκτιμήσεως. Τώρα και με συγχωρείτε που παίρνω και το λόγο, αλλά για τη διευκρίνηση. Είναι ένα ελάττωμα της εκτιμήσεως όταν δεν συνυπολογίζεται στην πραγματική αξία ποιες είναι οι απαιτήσεις του Ιδρύματος. Έτσι είναι. Δεν θα μπορούσαμε να τις γνωρίζουμε. Εσείς δεν μπορείτε να τις κατηγορεί κανένας, αλλά πείτε το ότι είναι αντικειμενικό γεγονός. Δεν μπορεί να τις βρει ένας ναι. Έπρεπε να ρωτήσετε όμως, κύριε, να πάτε στο λογιστήριο. Γι' αυτό σας ρώτησε η άλλη περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται και καλογίνονται. Δικαστικά και πνευματικά πράγματα. Δεν γίνονται, λέτε. Καλά. Κύριε Σάμιθα, ολοκληρώστε παρακαλώ. Τι θέλω να πω όμως. Μαθαίνει στους πληστηριασμούς, μαθαίνουν τι χρωστάει τελικά ο οφειλέτης όταν γίνονται αναγγελίες στο συμπληρογράφο. Πάντως, επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης θέλησε να κάνει μια σύγκριση με άλλο αντίστοιχο πληστηριασμό που έγινε. Το Ερίκος Δινάν, όπως εσείς το πληστηριάσατε, είχε 25 χειρουργία,
που δεν υπήρχαν στο Μετροπόλιταν, 38 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, 24 στο Μετροπόλιταν. Βεβαίως, πώληση. Αλλά επειδή έκανε το λάθος να συγκρίνει με το Ερίκος Δινάν, δεν υπήρχαν ούτε 25 χειρουργεία, ούτε 38 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, ούτε 24 κλίνες μονάδας τεχνητού νεφρού, ούτε 78 κλίνες μονάδας βραχίας νοσηλείας, ούτε 55.000 τετραγωνικά μέτρα, ούτε 25.000 έκταση 25 στρεμάτων. 25 στρεμάτων στο κέντρο. Λοιπόν, σαφές είναι ο μάρτυρας, αυτό δεν μπορεί να απαντήσει. Η τελική μου ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση ακόμα πρέπει να πληρώσουμε. Κύριε Παπαξόπουλε, παρακαλώ. Η τελική μου ερώτηση. 24 Σεπτεμβρίου που γίνεται ο αναγκαστικός πληστηριασμός. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν ξέρει την παρέμβαση Βορύδη και είναι ιδιώτης ενδιαφερόμενος, μπορεί να ξέρει ότι αγοράζει ιδιωτική κλινική. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα σε αυτό, γιατί δεν έχω γνώση. Ξέρω όμως το εξής. Εγώ δημοσίευσα ότι βγαίνει στον πληστηριασμό το ακίνητο, τα προσωπικά στοιχεία, το τάδε νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό δικαίου. Αυτός που το παίρνει στον πληστηριασμό, λοιπόν, που θα πήγαινε να πληρωθεί, έπρεπε να στηριχθεί στο δελτίο δικαστικών δημοσίευσεων το δικό μου και να αφήσει τον υπουργό στην άκρη. Το ερώτημά μου ήταν σαφές. Δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορεί να γνωρίζει ότι αγοράζει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής. Αν ήταν νόμιμη διαδικασία και δημοσιεύθηκε, δεν θα απαντήσω. Ωραία, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βλάχος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνει τα βάσανα σας, κύριε Μαρτίνα. Ξεκινώ, κύριε